Το είπα έτσι, διότι έχω εξηγήσει και 6 λόγους που οδηγούν στο να μείνει στην ιστορία αυτό το 4ο μνημόνιο, το σκληρότερο όλων, το πιο βάρβαρο όλων, έτσι. Κανένας λαός με νόμο προνομοθετημένο θα βάλει στόχο δημοσιονομικό για το 18, 19, 20, 21 να πιάσει πλεόνασμα από φόρους και από περικοπές 33 έως 37 δις. Όποια αντίμετρα και να δώσει στα συσίτια που είναι περίπου 4-5 και αν τα κάνει και αν τα επιτρέψουν οι δανειστές, αντιλαμβάνεσαι, θα πάρει 37 και θα δώσει 4-5, αν θα δώσει. Υπό αυτή την έννοια είναι βρώμικο, πρώτο διότι όλοι οι φορείς αρμόδιοι τον εμπόδισαν να το κάνει, και το Ελεκτικό Συνέδριο και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και το Συμβούλιο Επικρατείας ομόφωνα είπαν μη τολμήσετε να προνομοθετήσετε περικοπές. Το έκαναν. Δεύτερο, παραβίασαν βασικές αρχές του Ελληνικού Συντάγματος που απαγορεύει προνομοθέτηση. Τρίτο, χρησιμοποίησαν το δούριο ύπο των αντιμέτρων. Δεν ξέρω αν το ψήφισαν οι δικοί σας βουλευτές ή τα είχα και κάτι παλιούς φίλους και πέρα, ένα Μιχελογιαννάκη και κάποιοι άλλους, ένας πρόεδρος του εργατικού κέντρου, δεν ξέρω αν τα ψηφίσανε. Να πω ενδιάμεσα ότι από σήμερα κάθε εργοδότης μπορεί να απολύει το σύνολο του προσωπικού χωρίς όριο, το σύνολο του προσωπικού. Δεν ξέρω αν το ψήφισαν οι δικοί σας. Όλοι, μη ρωτάτε. Δεν ξέρω γιατί δεν τα παρακολουθούσα. Έκανα την ανακοίνωση. Ρωτήστε τους πάντες. Όλοι ψήφισαν. Είπα και τον πρώην πρόεδρο του εργατικού κέντρου και ένα παλιό μου φίλο Μιχελογεννάκη. Ρωτήστε το αν το ψήφισε. Αν ψήφισε να απολύονται όλοι. Μία τουριστική επιχείρηση στη Χερσόνησο μπορεί να απολύσει σήμερα όλους και να μην ρωτήσει κανέναν. Όλους. Όλους απελευθερώθηκαν οι ομαδικές απολύσεις. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι συμπεριέλαβε στο σπλάχνο του μνημονίου ένα μεσοπρόθεσμο μέχρι το 2021. Άρα, να πούμε αγαπητέ Γιώργο ότι από σήμερα ισχύει το lockout. Μπορεί ο εργοδότης, αν απεργεί μια επιχείρησή του, όχι μόνο να κόβει τους μισθούς των απεργών, αλλά να κόβει και τους μισθούς των μη απεργών. Αυτό από σήμερα ισχύει το lockout. Από σήμερα λοιπόν μπορεί κάθε εργοδότης να απολύει όποιους θέλει, όχι μόνο το 5% και το 100% του προσωπικού, το ψηφίσανε και συνδικαλιστές αυτό, και από σήμερα ξαναπάγωσαν οι συλλογικές συμβάσεις με κυβέρνηση της αριστεράς. Το εργασιακό πακέτο του νέου μνημονίου ισχύει από σήμερα. Το συνταξιοδοτικό ισχύει από 1η-1η-19. Μισό λεπτό. Αλλά... Δύο, δεν τα λέτε καλά, κύριε Μητρόπουλε. Δεν τα λέω καλά. Όχι, τι ισχύει από σήμερα. Μισό λεπτό. Αφού ο Πρωθυπουργός είπε, εάν στο Eurogroup δεν έχουμε ρητή, σαφή δέσμευση για το δημόσιο χρέος, τα μέτρα που ψηφίστηκαν δεν ισχύουν. Κύριε Σαχίνη, από σήμερα το απόγευμα που θα πάρει νόμο, τώρα θα είμαι σε ανοιχτή γραμμή με το Εθνικό Τυπογραφείο. Από σήμερα το απόγευμα, ένας εργοδότης σε όλα τα μέρη της πολύπαθης και όμορφης πατρίδας μπορεί να απολύσει το σύνολο του προσωπικού χωρίς εμπόδιο. Το ψήφισαν οι βουλευτές σας, ρωτήστε τους. Και ψήφισαν το lockout, αυτό που σας εξήγησα. Άρα το εργασιακό πακέτο ισχύει από σήμερα, ανεξάρτητα τι θα πει το Eurogroup. Το ψήφισα, έτρεξαν, τα ψήφισαν. Το συνταξιοδοτικό από 1η-19 και τα κοινωνικά επιδόματα των φτωχών, των αθλίων που λέω σε μια ανακοίνωση, των πιο φτωχών ισχύουν πάλι από σήμερα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε, ο μισός Αρμαγεδόνας μπαίνει αμέσως από σήμερα το απόγευμα που θα πάρει ΦΕΚ ο νόμος. Να το πείτε στους βουλευτές σας αυτό και όταν πηγαίνετε στους συνδικαλιστές να τα λένε. Δεν μου λέτε, κύριε Μητρόπουλε, το πακέτο το έχετε ακτινογραφήσει. Μάλιστα, εσείς ήσασταν και ο πρώτος που βγάλατε και την επισήμανση, γνωμοδότηση που έκανε το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής σε σχέση με την αντισυνταγματικότητα. Βεβαίως. Μάλιστα. Και πρώτη βγάλαμε, νομίζω, στον Παπαδάκη και ύστερα στη δική σας πρωινή ωραία εκπομπή. Είπαμε ότι το Γερμανικό Κοινοβούλιο έχει πάρει μνημόνιο. Memorandum λέει πάνω. Ναι. Και έχει συζητηθεί. Εδώ το απέκρυπταν οι δικοί μας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Φεύγοντας από τα στεγνά τεχνοκρατικά στοιχεία που κάθε μέρα τώρα θα βγαίνουν σιγά σιγά και άγνωστες πτυχές, γιατί εδώ είδα, ας πούμε, σε μια σελίδα 560, αν θυμάμαι χθες, μέχρι και αλγεβρικό τύπο εξίσωσης για τον υπολογισμό του χορηγούμενου φαρμάκου. Αναρωτιέμαι αν οι βουλευτές. Αλγορίθμους του δουνουτού. Μάλιστα. Όπως και οι εισφορές. Οι εισφορές αρχίζουν, η αύξηση εισφορών για τους αγρότες
με πήραν χθες από το τυπάκι, λέει αν ισχύει η αύξηση εισφορών από το 1η-1η-18. Άρα θα πληρώσουν παραπάνω επειδή οι δαπάνες για τα ταμεία τα ασφαλιστικά μέχρι τώρα εξαιρούνταν από τη φορολόγηση και τώρα θα φορολογούνται. Αυτό να σας το πούνε οι βουλευτές που το ψήφισαν, από 1η-1η-18 ισχύει, δεν πάει το 19. Άρα λοιπόν σκληρά πακέτα, να μην πω τα σκληρότερα, ισχύουν άμεσα. Να σας το εξηγήσουν, καλέστε μετά από μένα, είπα δύο βουλευτές και κάποιους άλλους, να ρωτήσετε γιατί το ψήφισαν. Ναι, θα σου πούνε ότι ξέρεις δεν είναι... Ότι έσωσαν τη χώρα. Ναι, και ότι δεν είναι έτσι ακριβώς, διότι υπάρχει αιρεσιμότητα της Επιτροπής. Όχι, όχι για τα μέτρα, όχι, μα δεν... Όχι, όχι, δεν λένε για την Επιτροπή ότι γνωμοδοτεί και η Επιτροπή, στην οποία... Όχι, όχι, η Επιτροπή κάνει checklist, checklist, έλεγχο λίστας. Τι ωραίο που το είπατε, checklist. Δηλαδή, η Επιτροπή απλώς παίρνει ενημέρωση, απολύει ο εργοδότης. Ας σας τα πούνε, μη σας δουλεύουν κάτω, όχι εσάς, αλλά οι κριτικοί δεν δουλεύονται, άρα πέσους ότι εγώ θα ήθελα να τους καλέσετε και τώρα που είμαι εγώ στο ραδιόφωνο να δούμε αν τολμήσει κάποιος να διαψεύσει αυτά τα οποία από τους βουλευτές σας που λέτε ότι τα ψήφισαν, δεν ξέρω αν τα ψήφισαν οι δικοί σας οι κριτικοί βουλευτές, γιατί είναι ήρωες οι κριτικοί, είναι μαχητές. Είναι μαχητές οι κριτικοί βουλευτές. Εσείς τώρα το λέτε με ωραίο τρόπο, τι δεν ξέρετε. 153 και αν προσθέσω και τον κύριο δεν Νικολόπουλο. Ξέρω, μπορεί να ψήφισε, να μας ξέφυγε κανείς. Μπορεί να κατεψήφισαν οι βουλευτές σας του ΣΥΡΙΖΑ και να υπερψήφισαν οι Νεοδημοκράτες. Δεν τα ξέρω εγώ αυτό, δεν τα είδα. Τι ωραία που το λέτε. Είναι για γέλια, είναι για σκόμα, κύριε. Μα είναι για πανηγύρια. Έσωσαν τη χώρα, τους έσωσαν τους Έλληνες και θα πάρουν 37 δις από φόρους και θα δώσουν 4 δις στα συσίτια. Δεν μου λέτε, αυτό με τα συσίτια που και οι θεσμοί δεν έχουν διαφωνία, δεν σας βάζει λίγο στα αίματα? Οι θεσμοί όσο παίρνουν 37 και μοιράζουν 4, γιατί να παραπονεθούν? Και όσοι πέφτουν από τα κλαδιά κάτω με τις ελιές όταν μαζεύεται, όταν πέφτουν κάτω υπάρχει ένα δίχτυ και μαζεύει. Αυτό το είναι η συσχητιογόνα μνημονιακή ανάπτυξη. Δηλαδή παίρνεις όλες τις κορφάδες από όλα τα εισοδήματα και αυτούς οι οποίοι είναι σε προθανάτια κατάσταση τους δίνει κάτι να επιβιώσουν. Αυτή είναι ο νεοθατσερισμός του τέταρτου μνημονίου. Αυτός είναι ο δαρβινισμός, να οδηγείς τους πολίτες σε προδημοκρατικές εποχές, σε προθανάτιες καταστάσεις. Αυτή είναι η ρήτρα Βουλγαρίας που είναι διάχυτη στο στα μνημόνια της διμνημονιακής αριστεράς. Η διμνημονιακή αριστερά ενώ θα έσχιζε τα μνημόνια ψήφισε σε δύο χρόνια. Καλά, σιγά σιγά εγώ παρατήρησα χθες ότι οι μιλητές στη Βουλή είχαν χάσει και τον αριθμό των μνημονίων όλοι. Είτε συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση. Κάποιος αναρωτήθηκε, είναι τέταρτο, πέμπτο, όχι, δεν όχι. Θυμούμε λέει. Τα ενδιάμεση είναι αξιολογήσεις. Είναι το 38-45 του Παπανδρέου, ο 40-46 η απικιοποίηση της χώρας του Παπαδήμου, που τώρα είναι και πρόεδρος Δημοκρατίας, τον επιβράβευσαν οι Έλληνες. Και είναι ο 43-36 το πρώτο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που θα πάρει νούμερο απόψε, δύο. Είναι δύο του ΣΥΡΙΖΑ, ένα του Παπαδήμου, δύο του Τσίπρα, ένα του Παπαδήμου και ένα του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτά είναι. Οι άλλοι υλοποίησαν. Λοιπόν, τώρα επειδή είστε καλό στα στατιστικά, θα σας πιάσω τώρα ανέτοιμο. Ξέρετε ότι υπάρχει στους 300 ένας βουλευτής που έχει ψηφίσει και τα 4? Όχι. Δεν το έχετε υπόψη σας. Ποιος μπορεί να είναι? Η κυρία Τζάκρη. Πω. Η κυρία Τζάκρη είτε ήταν με το μνημονιακό είτε με το αντιμνημονιακό μπλοκ. Ψήφισε. Έχει ψηφίσει και τα 4. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι κύκλου στατιστικά, έτσι. Ναι, θέλω κύριε Μητρόπουλε πέρα από όλα αυτά, κλείνοντας. Εγώ δεν το ψήφισα, Γιώργο, δεν μπορούσα να πάει το χέρι μου. Έχω κριτικούς φίλους, έχω φιλοξενηθεί, έχω κάνει ομιλίες στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Ήταν και ο σημερινός που είναι βουλευτής, ήταν και ο Σκουλατάκης. Έλεγα το τέλος του μνημονίου και όλα αυτά. Δεν μπορούσα εγώ να τα ψηφίσω και βεβαίως. Μου προτάθηκε να γίνω και πρόεδρος Βουλής, αντιλαμβάνεστε, ήταν δελεαστικό αυτό, διότι είχε συγκρουστεί και η ζωή, η Κωνσταντοπούλου. Εγώ του είπα ότι δεν μπορώ
να προδώσω τις ιδέες μου. Είναι δύσκολη η κατάσταση μεταξύ καριέρας υψηλού μισθού και βεβαίως αβέβαιης πολιτικής εξέλιξης. Είναι δύσκολο και έτσι τους συμμερίζομαι, παρά το ότι με αυτούς έκανα και φυλακή στη Χούντα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι σε κάποια χρόνια μετά την ενσωμάτωση στο σύστημα πουλάνε τους φίλους, τις ιδέες τους και τις αρχές τους, εύκολα τις πουλάνε για ένα μισθό. Και είναι η κατάντια του πολιτικού προσωπικού της χώρας μας. Είναι και η απόλυτη κατάντια. Η απόλυτη κατάντια. Κύριε Μητρόπουλε, θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας και φεύγοντας από τα στατιστικά, τα οικονομικά τους αριθμούς. Θέλω να μου πείτε, έχοντας πια ολοκληρωμένο το πεδίο, δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο. Κατά τη γνώμη σας, σε αυτά τα 7 χρόνια με ένα τέταρτο μνημόνιο, τι συντελείται τελικώς στη χώρα μας? Έχουμε ακόμα 2 αξιολογήσεις που θα έρθουν πολλά μέτρα ακόμη μέχρι το καλοκαίρι του 18. Θα έρθουν πολλά μέτρα, διότι είναι το μισό μνημόνιο συμπεριλήφθη στο χθεσινό, τα μισά μέτρα από τα 140 του Χίλτον. Έτσι θα έχουμε σκληρό συνδικαλιστικό νόμο και άλλες μειώσεις στις συντάξεις το 20 και το 21 για να λειτουργεί ρήτρα βουλγαροποίησης των συντάξεων. Θέλουν οι δανειστές να φτάσουμε σε επίπεδα Βουλγαρία σε μισθούς και συντάξεις. Άρα θα έχουμε και άλλες περικοπές. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε με το μνημόνιο 18-21. Ο λαός θα πέσει κι άλλο. Και από το γεγονός ότι δεν εξεγείρεται και δεν αντιδρά όπως επέρεται ο Πρωθυπουργός, αντιλαμβάνεστε ύστερα ότι θα έχουν περιθώριο να βουλιάξουν κι άλλο την κοινωνία, θα τη συνθλίψουν κι άλλο. Η τραγική κατάσταση στην πέρα του ΣΥΡΙΖΑ, στην αριστερά, ο καθένας είναι φύλαρχος και θέλει να πάει μόνος του στη Βουλή, δεν δημιουργείται ένα πατριωτικό προοδευτικό μέτωπο. Έτσι το μνημονιακό τόξο όργανο και πιόνι του Σόιμπλε που ψήφισε χθες θα εξαθλιώνει τους Έλληνες. Άρα δεν τέλειωσαν οι Έλληνες με το χθεσινό μνημόνιο. Θα υποστούν κι άλλα δεινά. Αυτά κρατάτε τα λίγο ως μία κουβέντα που σας λέω. Ας μην φοβηθεί ο κόσμος. Θα έρθουν κι άλλα δεινά, επειδή η πλειονοψηφία του μνημονιακού τόξου είναι δέσμια του χθεσινού μνημονίου. Δηλαδή ούτε ένα κόμμα δεν θα μπορέσει να αλλάξει ο επόμενος πρωθυπουργός από το μεσοπρόθεσμο. Το λέει μέσα στο μνημόνιο, το χθεσινό, ούτε ένα κόμμα δεν μπορεί να αλλάξει από τους στόχους. Ούτε ένα κόμμα. Κύριε Μητρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε... Είναι τιμή που μιλάω μαζί σας. Πάντα απολαμβάνω την κουβέντα. Είσαστε λεβέντες, αλλά θα ήθελα να ρωτήσετε τους βουλευτές σας εκεί πέρα τι έκαναν χθες στη Βουλή. Α, είναι ξενυχτισμένοι και κουρασμένοι. Δεν τους βρίσκεις, είναι κλειστά τα τηλέφωνα. Γιατί, έχουμε δοκιμάσει από το πρωί, αλλά έχουμε ένα θέμα στην επικοινωνία σήμερα. Γιατί έδωσαν στους εργοδότες το δικαίωμα να απολύουν όλους δια μια στιγμή χωρίς διαδικασία? Γιατί το έκαναν αυτό? Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ. Τι να πω τώρα, δημοσιογράφοι κάνουν την προσπάθεια να τους βρουν, αλλά δεν είναι εύκολο. Έχουμε καλή σας ημέρα. Έχουμε αναπτύσσει μία ανάλυση, παρακαλώ. Θέλω οι γρήγοροι ακροατές να μπαίνουν στο enipec.gr και να ενημερώνονται ανεξάρτητα, έγκυρα και ειλικρινά.